Είναι μεγάλη χαρά, θα μπορούσα να πω ευτυχία, να συνεργάζεσαι με τόσο αξιόλογους μουσικούς όπως αυτούς στο κύκλος Ensemble. Είναι πάρα πολύ όμορφο να νιώθεις ότι συμμετέχεις κι εσύ σε ένα σύνολο. Ξέρω ότι είναι διαφορετική η εργασία ενός μαέστρου όταν απευθύνεται σε ένα μεγάλο ορχιστρικό σύνολο και διαφορετική όταν απευθύνεται σε λίγους μουσικούς και τόσο εκλεκτούς μουσικούς. Η διεύθυνση ουσιαστικά δεν έχει την έννοια της υπαγόρευσης απ' έξω, αλλά περισσότερο του να κατευθύνεις από μέσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και σε κάνει να νιώθεις ένα με τους ανθρώπους που παίζουν. Άστορ Πιατσόλα συνήθως παίζεται με το γκρουπ του Πιατσόλα τύπου κουιντέτο. Εδώ έχουμε μια άποψη την οποία ενορχιστρωτικά δημιούργησε ο Νίκος ο Πλατήραχος. Πέτυχε απόλυτα να του δώσει μια συμφωνική άποψη χωρίς όμως να το βαρύνει και χωρίς να του αλλοιώσει το χαρακτήρα. Κύκλος δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013. Στην ζωή ενός μουσικού, οι κύκλοι στο μυαλό του, στη σκέψη του, στη φαντασία του και στην καθημερινότητά του είναι παρόμοιοι. Και είναι φοβερό να ζεις σε ένα σύνολο σαν μια ιδιότυπη οικογένεια που διαλέγει να είναι μαζί. Έχω μια διπλή ιδιότητα. Η πρώτη αφορά τα τεχνικά, όλα του κύκλου και τον ηχητικό σχεδιασμό. Οι εκτελεστές είναι σε απίστευτο επίπεδο. Άρα και όλο το υπόλοιπο, και το θέμα του ήχου και το θέμα της παραγωγής, πρέπει να έχει να ανταποκρίνεται σε αυτό το επίπεδο. Και προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό που έχουν ο καθένας από τα παιδιά έχει μέσα του, να βγει. Όταν ήρθε ο Δημήτρης Οδεσίλας πριν από περίπου ένα χρόνο και μου εξήγησε την ιδέα του, το στόχο του και όλα τα βήματα που είχαν γίνει και μου ζήτησε να συμμετέχω μέσα σε αυτή την ομάδα, η πρώτη μου αντίδραση ήταν «Αυτό είναι. Κύκλος». Όλοι μας έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας και ανάγκης, όχι μόνο να διακονούμε την τέχνη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά να αποδείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά έχει μία δυναμική που κανείς δεν τη φαντάζεται αυτή τη στιγμή. Και αυτό ακριβώς προκύπτει μέσα από το κύκλο. Θέλουμε πάρα πολλά πράγματα. Σούπερ, φανταστικό. Το θέμα είναι ότι από το στάδιο της σκέψης, φαντασίας, σκέψης και υλοποίησης, συνήθως υπάρχει χάος. Έτσι δημιουργήθηκε το σύνολο, το οποίο έχει ένα τεράστιο φάσμα δημιουργικό, που έχουν να κάνουν με τις διάφορες εκφάνσεις του και τις πορείες του μέσα στον κόσμο της τέχνης, αλλά και της ζωής.
Ιδιαιτερότητα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο, αισθάνομαι ότι κάνω κάτι φυσικό. Έτσι. Ότι έτσι πρέπει να είναι. Η ουσία του πράγματος είναι, όπως ακούς τώρα τα παιδιά που παίζουν, αν είμαστε 50 μέτρα πιο μακριά, δεν θα τους ακούγαμε σωστά. Προσπαθούμε λοιπόν να μεταφέρουμε αυτό που κάνουν, που έχουν την τύχη οι πρώτοι 30-10 γρασιδές εγώ να ακούνε, να το πάμε πιο πίσω, χωρίς να το αλλοιώνουμε όμως. Ο κύκλος σέβεται πολύ και εκτιμά τους προηγούμενους και σέβεται τους νέους οι οποίοι είναι η συνέχεια και θέλει να ζήσει με όλους αυτούς και θέλει να ενώσει. Η συγκίνησή μας θες ήταν τεράστια. Τεράστια, ακόμα και τώρα που το λέω, με συγκινεί πραγματικά πολύ, γιατί βλέπεις ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει να λειτουργήσει στο χώρο μας. Είναι γεννημένο με μουσική.